Ονομάζομαι Βασίλειο και έχω μία μοτοσικλέτα 125 και ταξιδεύω την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, βρίσκομαι στην Γαλλία, France, 70 uploading. Δεν υπάρχει για εσάς που ξέρετε από ίντερνετ, 70 uploading. Απέναντι είναι το Μπακάλικο, το Aldi, αλυσίδα σούπερ μάρκετ. And here is what you get. 60 ευρουλάκια για Γαλλία, είναι τσάμπα δώρο, έτσι. Πολύ καλά για Γαλλία. Εδώ έκανα πακετάρι στα πράγματα. France. Και δεν σε νοιάζει, μα, δώρα. Τι κούκλος έγινα, Δεν το πίστευα ότι μπορώ. Έχετε δώρα, Και με το γυαλί. France, φίλε, France, Marcel, τρέλα. Τρέλα ρε φίλε, κάτσε να το κλείσω εδώ, τους κάνω λίγο οικονομία. Τι να κάνεις τώρα, είτε. Μαρσιέλ. Και το κουβαλάω. Όλο αυτό το κουβαλάει το μηχανάκι, ρε. Πού να βγει ο κουραδιάρης από εδώ. Hello. Δεν μ' αρέσει το σιμοξύρι. Θέλω άπλα. Άπλα, να κοίτα. Μεγάλα σκαλιά. Είμαι μεγάλος, ρε. Μην κάνεις. Μεγάλος σε όγκο. Τρυπώνω. Travel moto. Πού να ανοίξει πόρτα το κουραδιάρης εδώ. Να δούμε άμα μας ψήσει από το μηχανάκι. Α, δεν πιστεύω ότι ψήσει. Εντάξει. Εδώ είναι. Έτσι. Ναι, ποιο σε πειράξει. Ποιο σε πειράξει μηχανάκι, τώρα μόδα. Πόρε, πάει. Ξέκανε. Όχι μόνο δεν το πείραξαν, δεν επιχείρησαν. Ποιος το πείραξε. Ούτε που επιχείρησαν. Για να δω επιχείρησαν. Τίποτα ρε, τα χαμαρσαλία τέτοια. Α, τα ποιος πείραξε ρε. Ωραία, τι τραβάει το κουτί. Το 125 ρε φίλε. Όλο αυτό το βάρος. Παιδιά, μην φορτώνετε μηχανάκια. Έτσι μέχρι να στείλω τα μισά τα πράγματα στην Ελλάδα. Να στείλω τα πράγματα τα μισά να είναι ελαφρύ. Δεν φορτώνετε τα μηχανάκια. Δεν σας φταίνει σε τίποτα. Ψυχούλα έχουν και αυτά. Μετά σας χαλάνε. Ο άλλος τα αφήνει χωρίς βενζίνα, μου λέει έκαψε βενζίνα αντλία βενζίνας. Καλά ρε τσιγκούνι. Άμα τα αφήνει συνέχεια, βάζει ένα-ένα τα ευρώ. Ένα-ένα ευρώ άμα βάζει βενζίνα, τι θα σε κάνει. Ο άλλος λέει, με έκαψε ταπεινία. Τι έχεις, άμα έβαλε λίγο θερμενόμενη σχερουλαβές. Κάτσε ρε κουμπάρε, 125 είναι. Καθίστε καλά ρε, δεν τα θέλει το δικά σας. Όχι. Λοιπόν, το travel moto ήρθε στα Aldi να ψωνίσει. Θα πάρει τώρα γιατί η Γαλλία είναι ακριβή και το travel moto είναι φτηνό. Όχι φτηνό,
δεν χαλάει λεφτά. Είναι σκουριασμένος. Δηλαδή, θα κάτσω εγώ τώρα να με ψηρίσουν εδώ πέρα 10 ευρώ τον καφέ. Όχι, φίλε. Και ένας άντρας, πάω στο στάλκι εδώ τώρα γερμανικό, τα πάρω όλα εδώ τζαμπέ. Μαρσέλ. Πόσο λίγο κουσταντάρας. Όχι Μαρσέλ. Πόσο λίγο κουσταντάρας. Πόσο λίγο κουσταντάρας, για πες. Άντριος, Άντριος. 12 ευρώ. Πρωινά. Μεσημεριανά, σαλατίτσα, μακαρόνια. Πρωινός χυμός. Μπυρίτσα βραδινή και νερά. Με πληρώνω 2 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό. Όχι, φίλε. Πήρα μια εξάδα. Απλά τώρα, πού θα τα βάλω. Αυτό είναι το θέμα. Να κρατάτε πάντα ελεύθερο χώρο για ψώνια, παιδιά. Εγώ κρατάω. Απλά πάω, αλλάζω και κλίμα από το καλοκαίρι στο χειμώνα, από το χειμώνα στο καλοκαίρι, αλλάζω συνέχεια κλίμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλάζω κλίμα και δυσκολεύομαι στις αποσκευές πολύ. Αλλιώς, δηλαδή μετά μόνο καλοκαίρι θα ήταν εύκολο. Εδώ το κράνος ξύθηκε. Άι, δεν πειράζει. Με πήρε μια μισή ώρα να ετοιμάσω. Τσεκάρισα λάδια. Μια χαρά είναι τα λάδια. Λάδωσα αλυσίδα, η οποία θα χρειαστεί και λίγο σφίξιμο. Στην Ισπανία θα το κάνω αύριο. Να βολέψω τα πράγματα, να φάω, να πιω καφέ. Μία ώρα και. Να ψωνίσω. Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος και έχοντας τα ψώνια έπρεπε να τα βολέψω και αυτά. Έβαλα GPS για Μπαρτσελόνα. 9 ώρες. 10 από Μαρσαλία, εκτός εθνικής. Το έχω, για να δούμε. Και όταν λέω, αναρωτιέμαι αν το έχω. Στην Ελλάδα το έχω. Εδώ είναι αλλιώς. Γιατί δεν πρέπει να ξεμείνω. Άλλο να γυρνάω σπίτι από Αθήνα. Έχω πάει ευθυμερών με 125 λάρες Αθήνα. Και άλλο να γυρνάς σπίτι και άλλο να πας. Αυτό ήταν το χοτέλ. Αυτό εδώ. Είναι χοτέλ για μαστόρια. Είχανε τα βάνα εκεί πέρα. Τα βανάκια. Και κλείδωσε το μηχανάκι καλά, γιατί καμιά φορά κανένας μπορεί να στο ρίξει σε κανένα βαν μέσα και να φύγει. Το κλείδωσε εκεί που ήταν η κάμερα και αποστείλω. Τέλος πάντων, όταν είμαι Ελλάδα και γυρνάω σπίτι μου, είναι αλλιώς. Και αλλιώς να πας κάπου στο άγνωστο και να έχεις κάποιο πρόβλημα με το hotel και να είναι τελευταία στιγμή όλα. Δηλαδή πολλά πράγματα στην πράξη είναι αλλιώς. Κάνοντας 700 χιλιόμετρα την ημέρα στην Ελλάδα δεν είναι το ίδιο με τα 700 στο εξωτερικό που θα βραδιάσει και θα είσαι στο άγνωστο. Hey, τι φουγάρα είναι αυτά ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πυρηνικός σταθμός, τι είναι. Παράγουν ρεύμα. Καζίνο. Τώρα. Φρανς. Μαρσέλ. Μαρσέλ. Πώς έλεγε ο Κωνσταντάρας. Άντριος. Μαρσέλ. Τι
κάθονται και φτιάνε εδώ πέρα, ρε, τι κάθονται και φτιάνε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος, ρε. Μέσα στο δάσος, κοίτα τι έχει κάνει. Παλιό φαίνεται αυτό. Πού τη βρίσκα την όρεξη. Κοίτα εδώ, κοίτα. Out of the blue, ρε. Τι ωραία πράγματα, ρε φίλε. Τι ωραία πράγματα, ρε φίλε. Μπράβο, ρε. Είμαι θαυμαστής. Αυτό πρέπει να είναι παλιό πράγμα. Κοίτα να δεις τώρα, in the middle of the nowhere, και εδώ δεν έχει κόσμο, μόνος μου είμαι. Α, το πολύ πολύ να έχει καμιά αρκούδα. Α, τώρα βλέπω αυτοκίνητα. Με έβαλε από τη ζούλα. Αν πέσει έτσι κουμπάρε. Ωραία. Τι κάθε και φτιάνε. Λε, λε. Πολύ ωραία. Δεν μας ενδιαφέρει το όνομα. Εμένα δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Πώς λέγεται αυτό. Ποιος το έκτισε. Εμένα με ενδιαφέρει σαν... σαν ιδέα, κάποιοι κάναν όλη αυτή την κατασκευή, μιλάμε για τεράστιο πράγμα τώρα. Εντάξει, δεν είναι και σαν το Παρθενώνα σε μέγεθος, αλλά ο μισός του Παρθενώνας, τέτοιο μέγεθος μιλάμε. Και είναι στο δάσος, δεν είναι να πεις σε μια πόλη κάτι, να πεις το καταλαβαίνω. Άσπα. Συνεχίζουμε εμείς. Ταλαιπωρίες, κοίτα. Ταλαιπωρίες, α. Κοίτα, ταλαιπωρίες. Α, τώρα. Α, άμα δεν έχεις ένα 125, 300, κάτι, 500, 1000. Τώρα, πλάκα κάνω. Όλα είναι αθλήματα. Αυτός κάνει άθλημα και εγώ κάνω άθλημα. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία. Εδώ σταμάτησα να κάνω μια στάση, να σας δείξω λίγο τι βλέπω τόση ώρα. Λοιπόν, εδώ είναι το γαλλικό το κρασί, Franz. Εδώ πέρα είναι το μεσογειακό κλίμα. Κοιτάξτε, σαν είναι σε Ελλάδα κανονικά. Δεν βλέπω καμιά διαφορά. Εν τω μεταξύ, τώρα, μα ήμουν Αλβανίδα, θα σταματούσε αυτοκίνητο και θα έλεγε καλά είσαι. Μπείτε να δείτε και στο επεισόδιο της Αλβανίας. Σου λέγεται σταμάτησε τώρα. Μήπως έχει κάτι άνθρωπος. Αυτό έχω να το λέω, παιδιά. Τρεις φορές σταματήσαν. Και πήγα δυο φορές, πήγα Αλβανία και σταματήσαν τις τρεις. Δεν μπορούσε να σταματάς λίγο, να πιεις λίγο νερό και σταματάει και το αυτοκίνητο και σε ρωτάει μέσα καλά. Τέλος πάντων. Εδώ στην Γαλλία αισθάνομαι ότι θα με πατήσουν, όχι θα σταματήσουν. Δηλαδή άμα μπορεί να σε πατήσει κιόλας, θα σε πατήσει ο Γάλλος. Τρέχουν πολύ. Όχι τρέχουν, βιάζονται. Δεν τρέχουν γιατί έχει όριο ταχύτητας, αλλά βιάζονται. Ξέρεις, να μην χάσουν ούτε
δευτερόλεπτο. Τέλος πάντων, αυτά είναι που βλέπω. Μπορεί, παιδιά, να κάνω λάθος. Απλά ήθελα να σταματήσω εδώ τώρα να σας πω ότι το κλίμα εδώ είναι μεσογειακό. Οι μυρωδιές είναι ίδιες, σαν να είσαι στην Ελλάδα. Το αεράκι, η θερμοκρασία, τα πάντα, τα αισθάνομαι τα ίδια. Και άλλαξε και η θερμοκρασία τώρα. Μόλις μπήκα Γαλλία, άλλαξε η θερμοκρασία. Στην Ιταλία έχει λίγο κρύο. Εδώ πέρα έχει από κάτω κοντομάνικο. Έχω το μπουφάν για κοντομάνικο από κάτω. Oh yeah. Και είναι εθνική. Η οποία τη βλέπω πάνε σιγά σιγά τα γατάκια. Η Γαλλία έχει πολύ ακριβά διόδια, να ξέρετε. Έχουν ωραία αυτοκίνητα, ρε φίλε. Φρανς. Μ' αρέσει η Γαλλία, μ' αρέσει. Μόνο που τη βλέπω ακριβή. Είναι ακριβή η χώρα. Φρανς. Αλλά άμα μένεις εδώ, παίρνεις και ρεάλια. Αυτά ήθελα να πω. Τα είπα και ξαλάφρουσα. Ουφ. Άρα ακούω βουητό και είναι ένα ροφάλ. Λέω και τι έπαθε τίποτα το μηχανάκι. Έπαθε τίποτα το μηχανάκι. Και ήταν ένα ροφάλ. Κάνουν μια δοκιμή γιατί είχε πιάσει ένα σκουπιδάκι στον καρμπιλατέρ και το πετάει ξανά λίγο να το δει άμα μπουκώνει. Εδώ το καλοκαίρι έχει ξηρό κλίμα. Πάει να ξηραθεί το χορτάρι. Έχει ελαιόδετρα, αμπέλια και πεύκα. Πολύ όμορφα και εδώ. Εντάξει, δεν είναι και σαν τη Χαλκιδική, αλλά είναι όμορφα και εδώ. Είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σταμάτησα λίγο να φάω τώρα και να ξεμουδιάσω. Μπαρτσελόνα, πρέπει να είναι γύρω στις 8 ώρες από εδώ. Τη Σλοβενία όλη την ώρα round about συνέχεια κάθε 3 χιλιόμετρα. Τώρα μετά από 5 λεπτά, 3 λεπτά ξανά πάλι round about. Και ακούω να με λέει πότε να στρίβω. Το βράδυ βλέπω από το χάρτη, από το κινητό, τώρα δεν φαίνεται στο κινητό.
Έφτασα στην πόλη Αρλές. Όπως το ακούσατε. Αρλές. Επόμενη πόλη. Montpellier. Montpellier, επόμενη πόλη και μετά Ισπανία. Αλλά τώρα στο Αρλές. Αγλές. Έχει πολύ ωραία δεντράκια εδώ. Σταμάτησα και ένα διάλειμμα, πεντάλεπτο. Τι είναι τότε? Φρανς. Αγλές. Γαλλία, Αρλές. Ωραία πόλη φαίνεται πάντως. Άμα ερχόμουν με μεγάλη μηχανή. Κάτσε, γιατί με μιλάει τώρα. Νομίζω με έπρεπε να πάω δεξιά. Τι πλάκα έχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Άμα πήγαινα από την Εθνική θα ήμουν εδώ τώρα. Θα τον έβλεπα τον Αρλέ. Την πόλη Αρλέ. Δεν είναι για να φτάσω, είναι και για τη διαδρομή κιόλας. Με το που θα φτάσω δεν θα κάνω κάτι, θα συνεχίσω, θα κάνω τον κύκλο. Θα κάνω τον κύκλο της Ισπανίας και Πορτογαλίας. Δεν θα κάνω κάτι. Δεν θα φτάσω ποτέ δηλαδή σε αυτό το ταξίδι. Θα φτάσω στη Λάρισα. Το destination είναι η Λάρισα. Δεν πρόκειται να φτάσω κάπου. Όλο έτσι θα είμαι τώρα για κανένα μήνα. Δεν έχω βγάλει ακόμα τον γυρισμό. Από πού θα γυρίσω. Μπορεί να γυρίσω από Σερβία και Βουλγαρία. Ένα είναι αυτό, αν δεν έχει κρύο. Και το άλλο είναι να πάρω την Ιταλία όλη κάτω, να φτάσω σε Σικελία. Πάντως τώρα είμαι Φρανς. Έχει ένα πολύ μεγάλο ποτάμι εδώ. Το κλίμα είναι φανταστικό. Και ναι, κυρίες και κύριοι, η Γαλλία έχει μεσογειακό κλίμα και αυτή. Believe it or not. Είναι πρικισμένοι οι Γάλλοι, γιατί είναι στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης και έχουν και αυτή κλίμα καλό στα νότια. Δηλαδή εδώ θα μπορούσα να μείνω εγώ. Άνετα. Δεν θα μπορούσα να πω το ρο φυσικά, αλλά αυτά τα GPS νομίζω ρε παιδί μου ότι με πάνε ζικ-ζακ. Σίγουρα με πάνε και λίγο ζικ-ζακ. Είναι έξυπνα, αλλά όχι τέρμα εντελώς. Όταν είχα πάρει το μηχανάκι αυτό είχα στο νου μου να πάω στην Αγγλία με αυτό. Με ενοχλεί λίγο το κρύο και η βροχή και λέω δεν πάω στα νότια να γνωρίσω όλο το νοτιά. And here I am, ladies and gentlemen. Οπ. Οπ, τι άλμα θα έκανα με το CRF σε αυτό.
Τι ωραία είναι αυτό. Άι, κλείνω να γκαζώσω, άντε. Κοντεύω να φτάσω στο Montpellier. Θα έχω θάλασσα και από τη δεξιά μεριά και από την αριστερή. Μάλλον θα είναι μια ωραία διαδρομή. Και φτάνω στη γωνία της Γαλλίας. France. Το μηχανάκι είναι σε καλή υγεία. Και οι γκέτες. Εδώ ο καφές μου. Με έχει βολέψει πολύ αυτήν η τσάντα. Είναι φοβερή. Η τσάντα είναι μια χορηγία από το Κινοσάτι στην Αθήνα που έχει τις μηχανές Test Ride, Honda, όλα τα Honda Test Ride τα έχει. Όχι όλα, αλλά πολλά Honda. Και αυτό εδώ ήθελε από την καρδιά του άνθρωπος να μου τα κάνει δώρο, γιατί γουστάρει αυτό που πάω να κάνω, λέει, και ήταν πολύ εύστοχα τα δώρα του. Επίσης η μηχανή την πήρα από τον Κινοσάτη σε ειδική τιμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζει το travel moto. Θα πάρω μερικές συλλήψεις από το δρόμο. Πρέπει να έφτασα στο Montpellier. Τι ωραία είναι, ρε, Δεν θέλω να σας πω να το δοκιμάσετε, γιατί δεν κάνει για όλους αυτό το πράγμα. Νιώθω ευθύνη. Προσέξτε πριν κάνετε οτιδήποτε σαν αυτό. Άμα είστε έμπειρος, θα το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Montpellier, oh yeah! Ήρθε το καλοκαίρι! Θα φτιάξουμε χαμό! Φραντς, πανέμορφα, Φραντς, Νότια Γαλλία, όλα τα λεφτά. Δύο πράγματα, έτσι περίεργα, συνέβησαν. Το ένα ήταν τη βγή και αυτό.
Βγήκε και κρεμόταν εδώ. Θα μου πεις, πιάνετε σε άλλα τρία σημεία. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπήκε στη ρόδα. Θα είχα πρόβλημα άμα έμπαινε στη ρόδα. Σοβαρό. Δεν το έσφιξα καλά εγώ, μπορεί να ξέχασα να το σφίξω. Και το δεύτερο περίεργο ήταν ένα φίδι, το οποίο πέρασε ξυστά, σήκωσα τα πόδια, τεινάχτηκε το φίδι. Αυτά με τα περίεργα. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Λίγο αργά πάμε, η απόσταση είναι μεγαλύτερη από αυτή που πίστευα. Υπολόγιζα να είμαι στη Σεβίλη και δεν έχω μπει ακόμα Ισπανία. Υπολόγιζα μετά από 8 μέρες, πέρασαν 8 μέρες στους δρόμους και υπολόγιζα να είμαι σε Σεβίλη. Αλλά δεν έχω μπει Ισπανία καν. Α, δεν πειράζει. Σταμάτησα σε ένα παλιό βενζινάδικο. Είναι γεμάτο μηχανές. Νιώθω την ανάγκη να σας πω να μην επηρεαστείτε και πάρετε κανένα 125 και αρχίζετε να ταξιδεύετε. Εγώ το έχω κάνει, είναι τρίτη φορά που το κάνω με 125. Με αυτοκίνητο το έχω κάνει πολλές φορές. Το νου σας, μην παρασυρθείτε, αν το κάνετε να ξέρετε τι κάνετε. Πρέπει να το πω αυτό, εγώ θα χαρώ να εμπνεύσω, αλλά οι δρόμοι κρύβουν κινδύνους. Είναι πολύ μακριά αυτό που πάω, ρε. Το υπολόγιζα να έχω φτάσει. Εντάξει, δεν με πειράζει, απλά το λέω, το αναφέρω. Είχα κάνει τα μαθηματικά μου και έλεγα στην 8η μέρα θα είμαι σε Σεβίλη. Άντε, στη 10η. Εγώ θέλω άλλες 4 μέρες. Δυο-τρεις μέρες να φτάσω παραπίσω. Θέλω να σας πω κιόλας, τα ξενοδοχεία είναι ένα πρόβλημα να τα βρίσκεις κάθε μέρα. Εγώ έχω τη Μάγδα να ψάχνει. Και το όταν πάει να βραδιάσει, φουλάρω βενζίνα. Αν δεν βρω χοτέλ ή κάτι πάει στραβά, τότε θα ταξιδέψω όλο το βράδυ, δεν σταματάω. Εγώ αντέχω. Τώρα δεν ξέρω για κάποιον άλλον. Χωρίς να κοιμηθώ. Θα ντυθώ καλά και θα δώσω ένα πόνο με χαμηλές ταχύτητες. Άμα το έχω φουλαρισμένο, έχει αυτονομία να ταξιδέψω όλο το βράδυ χωρίς να χρειαστεί να ξαναβάλω βενζίνα πουθενά. Αυτό είναι το plan B, άμα δεν βρω hotel. Επίσης μπορεί να πάω σε αεροδρόμιο άμα δεν βρω hotel. Εδώ δεν έβαλα GPS, τι κάνω. Δεν ξέρω τώρα σε ποια πόλη είμαι. Πάντως είμαι Γαλλία. Θέλω καμιά ώρα, μια μισή μέχρι Ισπανία. Δύο. Κάτω από δύο ώρες. Φαίνεται μεγάλη πόλη. Θα
κατέβει κανότια τώρα. Έχω 8 μέρες ταξιδεύω. 8 μέρες τρώω, πίνω και οδηγώ. Θέλω καμιά 20 μέρες ακόμα. Άλλες 15 μέρες σίγουρα. Αυτό που μου έλειψε είναι να περπατάω λίγο. Ίσως πρέπει να σταματάω μία ώρα πιο νωρίς και να περπατάω. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μόλις φτάνω έχω να κάνω και τα βίντεο. Και πολλοί από εσάς είδα ότι μου στείλατε μηνύματα στο Facebook. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβω να τα απαντήσω. Με μάλωσε τώρα αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβω, παιδιά, να απαντήσω σε μηνύματα στο Facebook. Ίσως άμα κάθομαι έτσι, έχω καμία μέρα κενή, να κάτσω να απαντήσω όσα προλάβω. Μιλάμε, εκατοντάδες είναι τα μηνύματά σας. Δεν μιλάμε για 5. Και δεν έχω πολλούς συνδρομητές, φίλους στο Facebook. Έχω 1200. Αλλά παρόλα αυτά έχω πάρα πολλά μηνύματα. Και ζητώ συγγνώμη, παιδιά, 1000 συγγνώμη. Ίσως να καταφέρω να απαντήσω μερικά. Για σχόλια... Τα σχόλιά σας, παιδιά, τα διαβάζω και εκεί δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Επίσης έχω και δουλειές στη Λάρισα, τις οποίες μιλάω στο τηλέφωνο. Μετρώει και αυτό καμιά ώρα την ημέρα. Αλλά καλά, χρόνο δεν έχω και μου έχει λείψει να περπατήσω λίγο. Δηλαδή άμα βρω μία ώρα χρόνο ελεύθερο, θα προτιμήσω να βγω για περπάτημα, γιατί πρέπει το σώμα να κινηθεί και πρέπει να το φτιάξω αυτό το χρόνο, και να μην τον έχω πρέπει να το φτιάξω. Άρα σκόπευα να φτάσω στην Ισπανία σήμερα και θα σταματήσω στα σύνορα. Θα φτιάξω το βίντεο, αυτό που βλέπετε τώρα. Είναι πολύ φρέσκα τα βίντεο, παιδιά. Τα φτιάχνω και μετά από με το που σταματάω, μετά από 3-4 ώρες τα ανεβάζω, 5. Φτιάχνω το βίντεο και θέλει κάποια ώρα να βγει από το πρόγραμμα. Θέλει καμιά 40 λεπτό. Κοιμάμαι και βάζω ξυπνητήρι. Ξυπνάω στη μέση της νύχτας και το βάζω να ανεβεί στο YouTube και ξανακοιμάμαι. Γιατί άμα δεν το ανεβάσω το βίντεο, το δουλεύω από το κινητό και θα γεμίσει το κινητό, δεν έχει χώρο. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξω και να το ανεβάσω. Και να σβήσω τα πάντα μετά, να καθαρίσω το κινητό. Εσείς που κάνετε βίντεο, οι συνάδελφοι, γνωρίζετε πόσο χρονοβόρο και δύσκολο είναι αυτό. Και ναι, το κάνω. Πορτοκαλί ήταν αυτό.
και έπρεπε να στρίψω. Εντάξει, επόμενο. Κοίτα τι ωραία δέντρα έχει τώρα εδώ πέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την απόφαση που πήρα να κάνω αυτό το ταξίδι, αλλά διαπιστώνω ότι είναι πολύ τρέλα, γιατί τώρα για να φτάσω σε Βίλη θέλω 3 μέρες. Έχει ψωμί ακόμα. Αυτό που βλέπετε τώρα στο στρίβο, κάνω ράνο, εδώ έχει 30 τώρα να πάω. Αυτό το έχει κάθε λίγο. Κάθε λίγο το έχει αυτό. Ενώ στην Ελλάδα κάνω 700 χιλιόμετρα την ημέρα, τρέχω με 80 συνέχεια. Εδώ τώρα να, αυτή τη στιγμή χαζομεράω. Και τώρα που με έβαλα, έκανα ένα λάθος. Επίσης, πρέπει να μιλάω με τη Μάγδα για να ξέρει που είμαι, αν και με βλέπει μέσω Google, αλλά για να ξέρει ακριβώς τοποθεσία, γιατί μερικές φορές κολλάει αυτό. Και να κοιτάω πού θα μείνω κάθε φορά. Μετά με το που φτάνω, πλήρωσε, check-in, κατέβασα τα πράγματα από το μηχανάκι, λάδωσε αλυσίδες. Είναι full time. Όταν λέμε full time, πιο full time δεν γίνεται από αυτό το πράγμα. Και αν δεν το κάνω full time, μένω πολύ πίσω. Με ξαναγυρνάει πίσω τώρα. Μάλλον θα έχει κανένα ποτάμι. Θέλει να με βάλει από συγκεκριμένο μέρος. Το ξέρω αυτό, το παθαίνω και στη Ιαπωνία. Θέλει να σε βάλει από συγκεκριμένο μέρος, γιατί έχει ποτάμι. Και άμα κάνεις λάθος, σε γυρνάει πίσω, δεν σε διορθώνει. Αλλά τώρα εδώ έχει εθνική, δεν έχει ποτάμι. Ladies and gentlemen, αγαπητοί τηλεθεατές. Σαλατίτσα από τα Lidl. Εγγύης. Πένες σαλάτα με τυράκι. Έχω κουτάλι, δεν έχω πυρούνι. Σταμάτησα, πήρα τις μπυρίτσες μου, τη σαλατίτσα, ένα σάντουιτς. Πολύ καλή σαλάτα. Και να βάλω βενζίνα, ώστε αν δεν βρω hotel, μία στο τόσο, ρε παιδί μου, να μπορώ να συνεχίσω. Δεν είμαι φαγωμένος. Φτιάξω ένα καφέ και μπορώ να οδηγήσω μέχρι το αύριο το μεσημέρι. Δύναμη. Είμαι άνθρωπος που τσαλακώνομαι. Δεν φοβάμαι να τσαλακωθώ. Να πω, α, δεν πάω, έχει κρύο, έχει έτσι. Από μικρός. Και έχω μάθει έτσι. Πολλές φορές φαίνομαι τεμπέλης
Αλλά σας έχω πει, συνήθως ό,τι βλέπεις είναι το αντίθετο. Συνήθως. Πολλές φορές. Όσοι συνεργαστήκαν μαζί μου ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Καλύτερο Lidl που έχω πάει ποτέ. Τεράστιο. Ερήμωσε η Γαλλία. Η ώρα είναι κοντεύει 9 και δεν νύχτωσε ακόμα. Στην Ελλάδα είναι 10. Ερήμωσε τώρα, είναι τα σύνορα που να είναι πίσω από το βουνό εκεί. Θα σταματήσω εδώ πέρα σε μια μικρή πόλη και αύριο θα πάω Ισπανία. Με το που θα ξυπνήσω, μετά από 10 λεπτά θα είμαι στην Ισπανία. 20 λεπτά πράσω κάτι βουνά. Μισή ώρα ξέρω, μία. Ξενοδοχείο έκλεισες. Σου βρήκα και με πάρκινγκ, να ξέρεις, για να αφήσεις το μηχανάκι. Α, δεν έχει ανάγκη το μηχανάκι. Γιατί δεν έχει ανάγκη. Α, το παρτίσω όξα. Α, άντε καλά. Πόσο έχει το ξενοδοχείο. Ποιος θα το παρατήσει. Πόσο έχει το ξενοδοχείο, Μαρή. Καλή τιμή. 54 ευρώ. Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ στη Γαλλία που είμαι στο συγκεκριμένο σημείο τώρα, έχει ερημιά, είναι σαν την Ελλάδα, δεν έχει πολύ κίνηση εδώ. Α, ναι, είναι κοντά στα σύνορα γι' αυτό. Ναι, τώρα εδώ φορτηγά περνάνε μόνο. Έλα. Έλα, για πες τώρα, Μαρή. Τι να πω. Το story, τι έλεγες. Α, περνάω φορτηγά. Λέω, είναι ιδανικό για ταξιδιώτες, γιατί είναι στο δρόμο κοντά στα σύνορα και τα σχόλια που γράφουν για μια βραδιά έτσι, για μια στάση, είναι καλό, λέει. Εντάξει. Ήσυχη περιοχή. Το έχεις πληρωμένο. Πληρωμένο. Με δικά σου λεφτά ή δικά μου. Με τα λεφτά της Travel Moto. Ούτε δικά σου, ούτε δικά μου. Α, εντάξει. Κανενός. Στείλε με τη διεύθυνση. Αμέσως. Το στέλνω τώρα, εντάξει. Άντε, γεια. Κατάλαβα ότι τραβάω βίντεο, γιατί μιλούσα χωριάτικος, λέει, για να κάνει χαβά αυτός. Τι εικόνα έχω, ρε φίλε. Από τις καλύτερες εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ρε φίλε. Και είναι βράδυ τώρα, χωρίς φως, είδε. Κρύσταλλο. Εδώ έχει μοιάζει σαν την Ιταλία τώρα. Μοιάζει σαν την Νότια Ιταλία. Το μηχανάκι όλα καλά. Θα πρέπει να σφίξω λυσίδα αύριο στην Ισπανία.
Τώρα θα βάλω το GPS, αν πάει ακριβώς τώρα εκεί. Είναι πληρωμένο, έτοιμο, μπαίνω μέσα, τελειώνει. Δεν ταλαιπωρούμε τώρα, εγώ θέλω να πάω κατευθείαν. Να πάω να κάνω τα βίντεο, να κάνω ένα μπανάκι. Φαγωμένος είμαι και να πέσω για ύπνο. Να ξυπνήσω το πρωί, να πάω Μπαρτσελόνα. Έφτασα. Αυτά τα Ibis Budget είναι πολύ ωραία, άμα είσαι στη Γαλλία, 49 ευρώ. Θα πρέπει να φορτώσω τώρα, να πάρω τα πράγματα αυτά και να τα πάω πάνω. Ίδιο δωμάτιο όπως το χθεσινό. Έφαγα κούραση τώρα από τη Μαρσαλία μέχρι τα σύνορα με την Ισπανία. Αυτό έχει τη βρύση εδώ πέρα, βλέπω. 49 ευρώ. Αν είστε Γαλλία, το προτείνω. Ibis Budget λέγεται. Ό,τι χρειάζεσαι για μια ξεκούραση. Εδώ είναι ντουζ. Τι λες, φίλε. Εκεί πού είναι το φως. Σαν να είσαι σε αεροπλάνο. Τι λες, φίλε. Πλαστικό όλο καμπίνα. Με σπάσανε τα γυαλιά. Στηρίζονται λίγο, αλλά δεν έχω γυαλιά. Και πρέπει να κάνω το edit. Φεύγουν αυτά τα κομματάκια, μωρές. Πλάκα δεν έχει. Α, δεν πειράζει. Α, πιο μπυρίτσα εδώ, κάνω edit. Τι έκανα τώρα. Αυτό ήταν το βιντεάκι πάντως, το σημερινό. Το βρενό θα είναι άλλο. Το σημερινό ήταν αυτό.